Καλησπέρα σας. Φιλοξενούμε για έκτη χρονιά, 8η από το 2016, εκτός από τα δύο χρόνια του κορονοϊού, και δεν μπορώ να μην θυμηθώ τον χειμώνα του 2015, όταν το όραμα του χωροδασκάλου του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάλκης, του Καραμπασίδη του Σωτήρη, για τη συνάντηση πολιτισμών σε αυτή τη φιλόξενη, σε αυτό το φιλόξενο πλανήτη Γη που όλοι κατοικούμε χιλιετίες τώρα και δισεκατομμύρια άνθρωποι, που εμείς δεν είμαστε φιλόξενοι απέναντι στη Γη, αυτά που κάνουμε σαν άνθρωποι. Το όραμά του ήταν να κάνουμε συνάντηση πολιτισμών. Μέχρι στιγμής, μέχρι και φέτος, 16 χώρες έχουν επισκεφτεί τον νομό Λάρισας, έχουν επισκεφτεί το Δήμο Λαρισαίων, την πρωτεύουσα του νομού, το Δήμο Τεμπών, το Δήμο Κιλαλέρ. Και όχι μόνο οι συναντήσεις, όχι μόνο η συνύπαρξη των πολιτισμών και όχι μόνο τα χορευτικά που συμμετέχουν και δείχνουν τη διαφορετικότητα, την κουλτούρα και την πολύ σημαντική παρέμβαση που γίνεται στην κάθε τοπική κοινωνία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση. Όλοι ξέρουν ότι εκτός από το Δήμο Κιλαλέρ και από τους Δήμους, αν δεν είχαμε την περιφέρεια της Αλίας να μας στηρίξει αυτό το εγχείρημα, πέρα από τα δύο χρόνια που ώσπου να γίνει πιστευτός αυτός ο θεσμός, σαν Δήμος Κιλαλέρο είχαμε βάλει το 70-80% της κάλυψης των εξόδων, τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, η περιφέρεια της Αλίας, με αργό την περιφέρεια και συνδιοργανωτές και εμάς τους Δήμους, μπορούμε και κάνουμε μία εκδήλωση που ακούγεται στην Ευρώπη και σε όλο τον παγκόσμιο χάρτη του πλανήτη μας.